Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε αυτά τα υπέροχα τρουφάκια. Είναι νηστίσιμα, είναι vegan, είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία και πανεύκολα, ούτε βράσιμο, ούτε ψήσιμο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχω χτυπήσει καρύδι μέσα στο μούλτι, το έχω τρίψει πάρα πολύ καλά. Είναι πανεύκολη συνταγή, μπορείτε να τη φτιάξετε κάθε φορά που υπάρχει νηστεία. Και όχι μόνο, και για κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν βούτυρα, αυγά κτλ. Είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, θα ρίξω χαλβά. Εγώ είχα λευκό σκέτο χαλβά. Μπορεί να βρείτε χαλβά με κακάο, με αμύγδαλο, με οτιδήποτε άλλο. Κυκλοφορούν πάρα πολλά στο εμπόριο. Αυτός υπήρχε σε προσφορά οικονομικός, οπότε πήρα ένα απλό χαλβά. Τα υπόλοιπα υλικά τα είχα. Θα ρίξω μια κουταλιά μέλι. Μέλι έχω ρίξει καράλι, είναι από το ντόπιο, από το Λούρο, έχει πάρει βραβείο το μέλι. Πάντα προτιμώ τοπικά προϊόντα. Θα ρίξουμε λίγο κανέλα, όσο σας αρέσει. Περίπου μισό κουταλάκι είναι η δόση για αυτή τη συνταγή. Βγάζει περίπου 30 κομμάτια, 30 τρουφάκια, αναλόγως βέβαια και το μέγεθος που θα τα κάνετε, αλλά δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλα. Εδώ έχουμε ταχίνι, εγώ έχω ταχίνι κακάο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ταχίνι θέλετε, ένα απλό ταχίνι που έχετε στο σπίτι και να προσθέσετε, αν θέλετε, και ένα κουταλάκι κακάο για να είναι το μείγμα σας καφέ. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές παραλλαγές σε αυτά τα τρουφάκια. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε λικέρ, πορτοκάλι, βυσνό, ό,τι λικέρ έχετε. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα, πορτοκαλιού, λεμονιού ή από άλλα φρούτα που σας αρέσουν. Μπορείτε να βάλετε βανίλια μέσα, ό,τι σας αρέσει. Παίρνει δηλαδή για πολλές αλλαγές μέσα αυτό το τρουφάκι. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξής, ότι δεν χρειάζεται να βράσεις, δεν χρειάζεται να βάλεις βούτυρο, δεν χρειάζεται να βάλεις αυγά, τίποτα από όλα αυτά. Τα αλέθεις όλα μαζί, τα κάνεις μπαλάκια με ένα κουταλάκι, μετά τα περνάς στη σοκολάτα και ρίχνεις λίγο καρύδι από πάνω, ρίχνεις ό,τι θέλεις. Τώρα θα το δείτε. Λοιπόν, τα κάνουμε μικρά μπαλάκια, δεν χρειάζεται μεγάλα. Θα τα βάλω στο ψυγείο τα μπαλάκια 10 λεπτά, άμα θέλω. Δεν είναι απαραίτητο. Θα τα βάλω 10 λεπτά στο ψυγείο λίγο να σφίξουν, για να είναι λίγο κρύα, για να μπουν μέσα στη λιωμένη σοκολάτα. Δεν χρειάζεται να έχουν πολύ σοκολάτα, θα την άξετε όσο μπορείτε. Εγώ με το ένα χέρι το σας το τράβηξα τώρα να το δείτε, αφού τα έφτιαχνα ούτως ή άλλως. Έκανα μισά με κουβερτούρα νηστίσιμα και τα άλλα μισά με σοκολάτα γάλακτος. Αρέσουν και λίγο στα παιδιά οι γάλακτος. Τα άλλα που είναι για να τα πάω σε αυτούς που νηστεύουν, τα έχω κάνει με σοκολάτα πικρή κουβερτούρα. Θα τεινάξετε πάρα πολύ καλά. Θα τα βάλετε πάνω σε μία λαδόκολα. Από κάτω ένα πιάτο ή ένα ταψάκι, ένα δίσκο. Και μετά λαδόκολα για να μην σας κολλήσουν, γιατί στο πιάτο εδώ τώρα, όπως τα έχω εγώ, αν δεν έχετε περάσει με ηλιέλαιο το πιάτο, θα κολλήσουνε. Όταν θα πάτε να τα σηκώσετε μετά για να τα βάλετε στα χαρτάκια. Λοιπόν, αυτό θα κάνετε, θα τα περάσετε με τη σοκολάτα, θα ρίξει και λίγο τριμμένο καρύδι όσο είναι η σοκολάτα έτσι λιωμένη για να κολλήσει. Μπορείτε να ρίξετε ινδική καρύδα, μπορείτε να βάλετε τρούφα, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε. Αν δεν θέλετε να τα περάσετε με σοκολάτα, το μείγμα του χαλβά, μπορείτε κατευθείαν να τα περάσετε με καρύδι, χωρίς να ρίξετε τη σοκολάτα. Απλά η σοκολάτα βοηθάει λίγο και το μείγμα μέσα και βοηθάει και να κολλήσει καλύτερα το καρύδι. Θα τα βάλετε λοιπόν σε ένα τάπερ ή σε ένα δίσκο, διατηρούνται ή σε ένα κουτί ζαχαροπλαστείου, όπως κάνω εγώ συνήθως. Αν θέλετε, μπορείτε και τώρα να ρίξετε έτσι για διακόσμηση λίγο η ινδική καρύδα. Έτσι για να φαίνεται όμορφο, σοκολάτα και λευκό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν και το καρύδι ταιριάζει τόσο πολύ, παιδιά, με το χαλβά και με το μέλι και με το ταχίνι, που είναι τέλειο. Πραγματικά τέλειο. Είναι το καλύτερο γλύκισμα για όλες τις νηστείες. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξει κάποιος. Όλα σε ένα μούλτι, βούτυχμα στη σοκολάτα και από πάνω ρίχνετε ό,τι θέλετε και είναι έτοιμο. Λοιπόν, αν σας άρεσε η συνταγή,
Θέλω να μου κάνετε like, να μου γράψετε σχόλιο. Θέλω να κάνετε κοινοποίηση ώστε να το βλέπουν και οι φίλοι σας. Και φυσικά θέλω να κάνετε εγγραφή ώστε να στηρίζετε την προσπάθειά μου αυτή. Μου δίνετε δύναμη. Σας ευχαριστώ, σας φιλώ, σας αγαπώ.